Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι. Είμαι η Κική από το κανάλι M&D. Κάντε την εγγραφούλα σας στο κανάλι μου, είναι εντελώς δωρεάν και πατήστε και ένα like στο βιντεάκι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου, την παρέα της Κικήτσας. Φίλες και φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο θα πούμε ποιο θα αποχωρήσει από το αγαπημένο μας reality επιβίωσης, όπως είδατε και από τον τίτλο. Survivor All Star λοιπόν και πέντε υποψήφοι και για αυτή την εβδομάδα, καθώς η κόκκινη ομάδα είχε ισοψηφία στην τρίτη ασυλία και αντί για δύο υποψήφοι έβγαλε τρεις. Πάμε να τους πιάσουμε λοιπόν με τη σειρά. Πρώτη υποψήφια της εβδομάδας η Νικολέτα Μαυρίδη, δεύτερος ο Τάκης Καραγκούνιας και οι τρεις υποψήφοι πάλι από την κόκκινη ομάδα μαζί με την Νικολέτα η Ελευθερία Ελευθερίου, ο Γιώργος Οκόρομη και ο Σπύρος Μαρτίκας. Όπως κάνω κάθε εβδομάδα, έτσι και σε αυτό το βίντεο, θα κάνω την εκτίμησή μου και θα σας πω και τι γίνεται στις δημοσκοπήσεις. Σε αυτό το σημείο να σας υπενθυμίσω ότι στο κανάλι μου, εδώ στην κοινότητα, μπορείτε να ψηφίσετε δωρεάν ποιο θέλετε να παραμείνει στο reality. Θετική ψήφο φίλες και φίλοι μου, αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο έχει ψηφίσει γύρω στις 4.000 κόσμος. Ε, επίσης είδα και τις ε, δημοσκοπήσεις στα άλλα κανάλια και βλέπω ότι η τάση είναι ίδια. Ε, άλλες φορές όμως οι δημοσκοπήσεις πέφτουν μέσα αλλά πολλές φορές είναι το αντίθετο αποτέλεσμα. Ίσως μπερδεύεται ο κόσμος με τη θετική και την αρνητική ψήφο. Εκεί θέλω να το προσέξετε λίγο ψηφίζουμε ποιο θέλει να παραμείνει, όπως κάνουμε και στη τηλεφωνική ψηφοφορία στο Sky. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις, φίλες και φίλοι μου, δείχνουν κάτι εντελώς αντίθετο από αυτό που θα σας πω εγώ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι αποχωρεί η ελευθερία ελευθερίου και με μεγάλη διαφορά. Ναι. Ε, δείχνουν υψηλά τα ποσοστά της Μαυρίδη, ή ψηλά είναι και ο Τάκης και χαμηλά μετά την Ελευθερίου είναι ο Μαρτίκας. Πρώτος σε θετικέ ψήφους είναι ο Κόρο. Συμπαθής είναι ο Κόρο. Αλλά εγώ, φίλες και φίλοι μου, θα έλεγα ότι περιμένω μία αποχώρηση μαυρίδη. Και στατιστικά δεν είναι καλή και φάνας. Δεν βλέπω να έχει, ούτε εδώ στο κανάλι μου. Ε, ούτε στο Twitter, οπότε θα έβλεπα μία τέτοια αποχώρηση, εναλλακτικά θα το πω τον Τάκη, ο οποίος, Τάκης, στα τελευταία επεισόδια, τα έχει κάνει θάλασσα. Γράψτε μου στα σχόλια κι εσείς και θα τα ξαναπούμε, παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις. Φιλιά πολλά τώρα, γεια σας!